Ο ήλιο θα επικρατήσει, γιατί πάντα ο ήλιο είναι κάτι θετικό στη ζωή μας. Στα 40 και πλέον εκλογικά τμήματα του πάλεποτε προπύργιου του ΠΑΣΟΚ σε όλη την Κρήτη, δηλαδή, κλήθηκαν οι ψηφοφόροι να επιλέξουν ανάμεσα στο όνομα Κίνημα Αλλαγή, συνοδευόμενο από το σημερινό του λογότυπο, και στο όνομα ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγή, με σήμα τον πράσινο ήλιο. Ναι, ψήφισα ΠΑΣΟΚ. Στα χανιά στήθηκαν κάλπε στην αντιπεριφέρεια και στου κατατόπου Δήμου του Νομού. Ο Έλληνα είναι μαθημένο να ξέρει την ιστορία να γνωρίζει ποιοι από την πολιτική ζωή του τόπου μας πραγματικά στάθηκαν κοντά στο λαό. Όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες ελεύθερα να εκφραστούν και να ψηφίσουν τα νέα όργανα που θα προκύψουν από τι σημερινέ εκλογέ, όπου στι 20 του μήνα θα είναι το συνέδριο που θα εκλεγεί η Κεντρική Επιτροπή. Πιστεύω ότι πρέπει και οφείλουμε, εμεί οι παλιοί, να δώσουμε λόγο και ρόλο στου νέου. Από το πρωί, η προσέλευση ήταν αθρώα στα εκλογικά τμήματα του νησιού, ενώ μόνο στην κάλπη, στην αντιπεριφέρεια Χανίων, ενδεικτικά μέχρι τι 12 το μεσημέρι, είχαν ψηφίσει εκατοντάδε πολίτε. Δεν ήταν μόνο μεγαλύτεροι, αλλά και νέοι. Θέλουμε έτσι εκ νέου μία κινητοποίηση. Ε, μια ομοψυχία, ε, μια εγρήγορση των νέων που νομίζω ότι την έχουν βρει στο πρόσωπο του φίλου του Νίκου το Ανδρουλάκη. Προσαρμοσμένη στο σήμερα στι διεθνείς νέε εξελίξει με τι αρχέ και τι αξίε όμω του Ανδρέα Παπανδρέου. Δυνατό Πασόκ Δημοκρα... και δημοκρατική παράταξη σημαίνει μια αλλαγή σελίδα στο πολιτικό σκηνικό τη χώρα που πραγματικά το έχουμε ανάγκη. Τα παλιά στελέχη του Πασόκ είναι αυτοί οι οποίοι έχουν βάλει τις βάσεις των αξιών, των αρχών τη παράταξή μα. Δικαίωμα υποβολή υποψηφιότητα είχαν αποκλειστικά τα μέλη για τη συμμετοχή σε τοπική ή νομαρχιακή οργάνωση ή για την εκλογή του ω σύνεδροι. Σήμερα νομίζω πως ξαναγεννιέμαι. Αφήνομαι τα δικά μα τα οράματα, τη δική μα τη σταθερότητα, αν θέλει, που δεν αλλάξαμε, που παραμένουμε, που ο κόσμο ξαναγύρισε σε μια νεολαία που το αξίζει. Τι λέτε ρε παιδιά για το όνομα. Εμεί είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε μια ιστορία. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε κάνει λάθη. Κάναμε την αυτοκριτική. Μάθαμε από αυτά. Έχουμε αποκτήσει τεράστια εμπειρία και μία δεξαμενή πολιτικών στελεχών τεράστια. Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί για να κλείσουν στις 7 το απόγευμα. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη αλλά και οι φίλοι του κινήματος. Οι φίλοι που ψήφισαν στις εσωκομματικές εκλογές του Δεκέμβρη για την ανάδειξη ηγεσία μπορούσαν να προσέλθουν στις κάλπες, να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής μέλους και να ψηφίσουν για το όνομα του κόμματος και την εκλογή των νέων νομαρχιακών και δημοτικών οργανώσεων.